Μια πόλη βγαλμένη από παραμύθι. Μια πόλη που χαρακτηρίζεται ως η Βενετία του Βορρά. Μια πόλη που όποιος την επισκέπτεται μόνο εντυπωσιασμένος φεύγει. Σε αυτό το βίντεο θα προσπαθήσουμε μέσα σε λίγες ώρες να ανακαλύψουμε τα αρχιτεκτονικά και ιστορικά αριστουργήματα της Μπρις, ξεκινώντας από τα νότια και το σιδηροδρομικό σταθμό μέχρι τα βόρεια και το εντυπωσιακό καμπαναριό. Ligt aan het Noordzeestrand. Ik verdien de kost met het zwoegen op de baan. Εμείς έχουμε ως βάση μας τις Βρυξέλλες και μιας που το τρένο είναι ο πιο οικονομικός τρόπος για να ταξιδέψει στο Βέλγιο, κινούμαστε με αυτό. Η διάρκεια του δρομολογίου δεν ξεπερνάει τα 70 λεπτά και η συχνότητα των τρένων είναι ασυνήθιστα μεγάλη για τα ελληνικά δεδομένα. Βγαίνουμε από το σιδηροδρομικό σταθμό και αφού περπατήσουμε δίπλα στο ποτάμι, κατευθυνόμαστε σε ένα από τα κεντρικότερα γεφύρια. Η Μπρις βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Βελγίου, στην περιοχή της Φλάνδρας, εκεί δηλαδή που τα Ολλανδικά είναι η επικρατέστερη γλώσσα. Αυτή η λίμνη ορθογωνίου σχήματος ήταν κάποτε το σημείο λιμενισμού για όσους έπλεαν μεταξύ Γάνθης και Μπρις. Στην μία άκρη της γέφυρας υπάρχει και ένας πύργος που χρονολογείται από το 15ο αιώνα και έχει ύψος 18 μέτρα. Το σημείο αυτό μπορείς να το βρεις και ως η λίμνη της αγάπης και θεωρείται από τα πιο ρομαντικά σημεία της πόλης. Ακριβώς δίπλα υπάρχει και το ομώνυμο πάρκο. Ik voel me klein, wanneer de stormen huilen. Op woeste zee, belust op zwakke buit. Maar voor... Λόγω των πολλών καναλιών, μία από τις πιο συνηθισμένες δραστηριότητες στην πόλη είναι η 30 λεπτή βαρκάδα. Αυτός είναι ο πιο όμορφος, σύντομος και ξεκούραστος τρόπος για να δεις μέσα σε λίγα λεπτά γιατί η Μπρις είναι τόσο μαγευτική. Στη συνέχεια της λίμνης που είδαμε προηγουμένως, υπάρχει και αυτό το γραφικό μέρος που περιβάλλεται από τείχη και στο εσωτερικό του έχει έναν πολύ όμορφο κήπο. Το 1998, το μοναστήρι αυτό μαζί με άλλα 12 φλαμανδικά μοναστήρια προσθέθηκαν στη λίστα με τα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Visser, vaar naar huis, daar ben ik geboren, daar voel ik mij thuis. Το νοσοκομείο του Αγίου Ιωάννη είναι από τα παλαιότερα νοσοκομεία στην Ευρώπη που χρονολογείται από τα μέσα του 12ου αιώνα. Το συγκρότημα παρτίζεται από μεσαιωνικούς θαλάμους, την εκκλησία και το παρεκκλήσι, ενώ μέσα σε διάφορες αίθουσες υπάρχουν οι συλλογές αρχείων, έργων τέχνης και ιατρικά όργανα της εποχής. Χτισμένη στα τέλη του 13ου αιώνα, η εκκλησία της Παναγίας τραβάει όλα τα βλέμματα, μιας που το ύψος του κτηρίου είναι πάνω από 120 μέτρα και δεν μπορεί παρά να ξεχωρίσει σε σχέση με τα υπόλοιπα κτίρια της πόλης. Ένα από τα πιο διάσημα εκθέματα της εκκλησίας είναι το λευκό μαρμάρινο άγαλμα της Παναγίας με το παιδί της, διαχειρός Μικελάντζελο. Ο ναός είναι ένα αρχιτεκτονικό συγκρότημα που αποτελείται από πολλά κτίρια. Πριν εμφανιστεί στο κοινό με την παρούσα μορφή του, ο ναός πέρασε μια μακρά και οδυνηρή κατασκευή. Als er de
Πολύ κοντά στην εκκλησία υπάρχει ένα έκθημα που ονομάζεται «Οι τέσσερις υπείς της Αποκάλυψης». Πρόκειται για μορφές της χριστιανικής θρησκείας που εμφανίζονται στην Παλαιά Διαθήκη. Συνεχίζουμε την περιήγησή μας σε ένα από τα πιο φωτογραφημένα σημεία της πόλης. Τα εντυπωσιακά κτίρια, οι κομψές γέφυρες και τα ιδιαίτερα χρώματα δημιουργούν ένα ξεχωριστό κάδρο. Τα κτίρια στην πλατεία Μπέρκ αντιπροσωπεύουν μια ποικιλία αρχιτεκτονικών στυλ, από το γοτθικό έως το αναγεννησιακό και το νεοκλασικό. Στην πλατεία συναντά κανείς και ένα από τα πιο όμορφα κτίρια της πόλης, το γοτθικό δημαρχείο που χρονολογείται από το 1376. Σε μια γωνιά της πλατείας υπάρχει μια ρωμαιοκαθολική εκκλησία που ονομάζεται Βασιλική του Ιερού Αίματος. Η εκκλησία φέρεται να κατασκευάστηκε μεταξύ 1134 και 1157 και στεγάζει ένα λείψανο του Ιερού Αίματος που πάρθηκε από τους Αγίους Τόπους. Ανάμεσα στην πλατεία Μπέρκ και το καμπαναριό που θα δούμε σε λίγο υπάρχει ένα μουσείο για τους λάτρεις της μπύρας. Το Μουσείο Μπύρα στεγάζεται σε ένα άριστα διατηρημένο ζυθοποιείο του 1902. Έχοντας επισκεφθεί ένα άλλο Μουσείο Μπύρα σε άλλη πόλη που θα δείτε σε επόμενο βίντεο και διαβάζοντας τα σχόλια, αποφασίσαμε να μην το επισκεφθούμε μιας που ο χρόνος και το μπάτζετ ήταν περιορισμένο. Το καμπαναριό της Μπρίζ είναι ένα από τα πιο σημαντικά σύμβολα της πόλης. Το καμπαναριό στέγαζε παλαιότερα ένα θησαυροφυλάκιο και χρησιμεύει ως παρατηρητήριο για τον εντοπισμό πυρκαγιών και άλλων κινδύνων. Εκτός από το καμπαναριό ύψους 83 μέτρων, η πλατεία διαθέτει πολύχρωμα σπίτια και μαγαζιά περιμετρικά. Σε πολύ κοντινή απόσταση υπάρχουν και δύο μουσεία που μάλλον αρέσουν περισσότερο σε παιδιά. Στο Μουσείο Σοκολάτας θα μάθετε γιατί η Βέλγικη σοκολάτα είναι η περηφάνεια του έθνους, θα δείτε τη διαδικασία κατασκευής χειροποίητων προϊόντων, ενώ στο τέλος υπάρχει και γευσηγνωσία. Το εισιτήριο είναι στα 11 ευρώ. Εκτός από το Μουσείο Σοκολάτας υπάρχει και το Μουσείο Τηγανητής Πατάτας, όπου εκτός από μηχανές για τσιπς, αποφυλλωτές, έργα τέχνης και πολλά ακόμη, υπάρχουν και προβολές βίντεο που περιγράφει τη τεχνική της τέλειας τηγανητής πατάτας. Εδώ η είσοδος στοιχίζει 8 ευρώ. Ένα από τα πιο διάσημα πρόσωπα που εργάστηκε στην Μπρίζ ήταν ο Jan van Eyck, πρωτεργάτης Φλαμανδικής Σχολής. Και εδώ, όπως και στη Γάνδη, υπάρχουν σημεία μέσα στην πόλη που γίνεται αναφορά στο όνομά του, ενώ υπάρχει και το άγαλμά του στα βόρεια της πόλης. Ο Φλαμανδός ζωγράφος είναι γνωστός για τις προσωπογραφίες, καθώς και για τις μικρογραφίες που κοσμούν πλειάδα ανακτόρων και εκκλησιών της Ευρώπης. Η τοποθεσία στην οποία βρίσκεται το άγαλμα κάποτε αποτελούσε το εμπορικό κέντρο της πόλης. Η πόλη όταν σκοτεινιάζει είναι εξίσου ενδιαφέρουσα, αφού τα φώτα των προβολέων είναι στραμμένα σε όλα τα εντυπωσιακά κτίρια, αλλά και τα πολύχρωμα φωτάκια την περίοδο του Χριστουγέννου δίνουν μια διαφορετική νότα. Στις μεγάλες πλατείες, ειδικά πριν την εποχή του COVID, υπήρχαν χριστουγεννιάτικες αγορές με ποικιλία από χειροποίητα ή μη αντικείμενα και πρόχειρο φαγητό για όλα τα γούστα. Σε ένα από τα πιο παλιά κτίρια της Μπρίζ στεγάζεται ένα ιδιαίτερο μουσείο.
Το Μουσείο Βασανιστήριων έχει μια ανατριχιαστική συλλογή οργάνων. Τα περισσότερα από αυτά είχαν σκοπό να συνετίσουν το θήτη, με τις δικαστικές αρχές στην αρχαιότητα και το μεσαίωνα να ισορροπούν ανάμεσα στη βία και τη δικαιοσύνη. Αν βρήκες χρήσιμο αυτό το βίντεο, τότε μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like. Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με τους προορισμούς που επισκεφθόμαστε, μπορείς να ρωτήσεις είτε κάτω στα σχόλια, είτε σε Facebook και Instagram. Επίσης, αν σκοπεύεις να επισκεφθείς το Βέλγιο, τότε σου προτείνουμε να δεις τα προηγούμενα βίντεο σε Βρυξέλλες και Γάνδη, ενώ σε λίγο καιρό θα ανέβουν και άλλες προτινόμενες πόλεις.